Καλημέρα. Ένα mini βίντεο από την τοπική ομάδα Πελίτη Κοζάνη. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε ένα μεγάλο φυτώριο σε μικρά κεσεδάκια. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα κεσεδάκια τα οποία είχαν μανιτάρια κάποτε, τα πουλήσανε και τα πετάξανε σε μια χωματερή. Εάν ζείτε κοντά σε αγροτικές περιοχές ή σε λαϊκές, σίγουρα θα βρείτε τέτοια πεταμένα στους κάδους απορριμμάτων. Αυτός εδώ ο χώρος είναι ένα μίνι θερμοκήπιο της τοπικής ομάδας. Μέσα διατηρούμε και αποξηραίνουμε σπόρους. Εδώ θα κάνουμε μια καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να αναπτυχθούν τα σποράκια της τοπικής μέσα σε αυτά τα κεσεδάκια. Πρώτα όμως αυτός ο χώρος θα πρέπει να σκαφτεί, να καθαριστεί και να ισοπεδωθεί. Τα κεσεδάκια μας θα χωνευτούν μέσα στο χώμα για να διατηρούν τη θερμοκρασία χώματος σταθερή, ώστε να μην επηρεάζεται από την εξωτερική. Αφού έχουμε σκάψει το κανάλι μας σε βάθος 15 με 20 πόντους, αρχίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε τα λαράκια μας μέσα, αφήνοντας 10 πόντους κενό μεταξύ τους, κάπως έτσι. Τώρα αφού τοποθετήθηκαν τα τελαράκια μας, ξεκινάμε να ρίχνουμε χώμα μέσα με το φτιάρι μας, το χώμα το οποίο έχουμε βγάλει έξω. Με απλό τρόπο, με το ένα χέρι κρατάω την κάμερα και με το άλλο το φτιάρι. Οχ. Αυτός εδώ είναι ο τρόπος. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη σπορά. Το σπόρο των οποίων θέλουμε να καλλιεργήσουμε σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό το κάνουμε γιατί όταν θα έρθει η στιγμή να μεταφυτέψουμε τα φυτά μας, είναι καλό να βγάλουμε το τελάρο μας κατευθείαν από τη γη μαζί με τα φυτά και να το πάμε στη τελική του θέση, παρά να τα βγάζουμε ένα-ένα και να τα κρατάμε στο χέρι. Είναι πιο έξυπνο και πιο εύκολο για όλους μας. Αφού έχουμε τελειώσει πλέον και με το θάψιμο τα τελάρα, ξεκινάμε σιγά σιγά με το φτιαράκι μας να κάνουμε την αποκάλυψη από τα τελάρα. Προσεκτικά πάντα, έτσι, με απλές κινήσεις, βγάζουμε την περίσσια χώματος και αποκαλύπτουμε τα σύνορα τελάρου με τελάρου. Θα μας πάρει λίγο χρόνο βέβαια, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Όπως βλέπετε, η αποκάλυψη της οριογραμμής των τελάρων έχει τελειώσει. Μέσα σε αυτά μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο καθένα από μια διαφορετική ποικιλία λαχανικών. Μπορούμε να βάλουμε μελιτζάνα, μπορούμε να βάλουμε ντομάτα, πιπέρια. Έτσι θα είναι χωριστά και δεν θα μπερδευτούν μεταξύ τους. Και όπως είπαμε, όταν έρθει η στιγμή της μεταφύτευσης, βγάζουμε το τελάρο, το πηγαίνουμε στην τελική θέση και μεταφυτεύουμε τα φυτάκια μας. Εδώ, παρόλο που είναι προστατευμένο το μέρος της ανάπτυξης των σπορίων, η περιοχή μας καλύπτεται ακόμα από χιόνι. Οι θερμοκρασίες μας εδώ είναι ακραίες. Οπότε είναι καλό το σπορίο μας να το προστατεύσουμε με φλις, με μια πλαστική επικάλυψη. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το πώς μπορούμε να κάνουμε επικάλυψη με φλις. Θα πρέπει να προμηθευτείτε του μπόραμα, υδραυλικού σωλήνες τέτοιου μεγέθους. Μπορείτε να πάρετε και πιο χοντρού σε διάμετρο βέβαια, και καρφώνουμε εδώ πέρα και μετά πάλι εδώ πέρα στο χώμα και έχετε κάνει ένα μίνι τούνελ. Βλέπετε μετά του μποράματα αυτά εκεί πέρα που βλέπετε. Κάνουμε το ίδιο πέρα για πέρα και από πάνω καλύβουμε με ένα νάιλον ή με ένα πλαστικό ή με ένα φλις. Έχει τελειώσει η κατασκευή του σκελετού με το μπόραμα για το τούνελ που θα κάνουμε. Θα προχωρήσουμε τώρα στην επικάλυψη του σκελετού με πλαστικό φλις. Όπως βλέπετε, η επικάλυψη έχει τελειώσει με φλις νάιλον.
Είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή όπως σας δείξα. Σταθεροποιείται με χώμα ή βάζετε μπετόβεργες, οι οποίες οι δικές μου είναι για το στήριγμα των φυτών της ντομάτας. Τοποθετούμε εδώ πέρα ώστε να συγκρατεί τον άλλον, να μην μας το πάρει ο αέρας. Είναι έτοιμο, κρατάει τη θερμοκρασία και την υγρασία, αερίζεται και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη αυτού του είδους κατασκευή. Ευχαριστούμε πολύ για τον πελίτη. Νίκος Λόφθαλης.